Τώρα, να είσαι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, να είσαι στην αναμονή για την δική σου κουβέντα, να ακούς τον Τσίπρα να μιλά για την οικονομία και για τα πολλά περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει η κυβέρνηση, αλλά δεν τα κάνει καλά, και να πρέπει να πας στα υπόλοιπα ζητήματα. Γεια σας, κύριε Τριαντόπουλε. Γεια σας, κύριε Πολύζη. Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Καλή εβδομάδα. Σε καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μην μπούμε στον πειρασμό τώρα να τοποθετηθείτε για αυτά που ακούγατε, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητήσουμε. Και πάμε να συζητήσουμε αυτά που έχουν μπροστά τους επιχειρηματίες, μικροί, μεσαίοι, μεγάλοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και άλλων χώρων. Ας πούμε, ήδη ένα ερώτημα, θα σας κουφάνουμε τώρα με αυτό που θα ακούσετε, αλλά μπορεί να υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Λέει, μέχρι τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι το κράτος με αυτή τη διαδικασία της πλατφόρμας που πρέπει να μπω, να βάλω το IBAN για να πάρω τα λεφτά μου πίσω, θα πάρω αυτό που χάρισε. Για να κάνετε τα χείλη έτσι, σημαίνει... Και λέει και τώρα δεν με αφήνει το σύστημα να μπω. Να ξεκινήσουμε από κάτι που προφανώς δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση. Καταρχήν, να μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να πω ότι έχουμε απαντήσει μέσα από την πολιτική μας σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας πριν και συλλογισμένη οικονομική πολιτική που έχουμε εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή της έξαρσης της πανδημίας και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Αυτό μας επιτρέπει και να έχουμε πόρους χρήσιμους, πόρους απαραίτητους, να μην χαλάσουμε όλα τα χρήματα με τη μία, όπως κάποιοι λέγανε στην αρχή αυτής της κρίσης, και φυσικά προωθώντας και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις, να παίρνουμε τα εύσημα από τις αγορές, από τους διεθνείς οίκους, με αποτέλεσμα να μπορούμε να δανειζόμαστε για να τροφοδοτούμε και να στηρίζουμε συνεχώς την οικονομία. Οπότε δεν θα χαλάσουμε άλλο χρόνο σε αυτό, γιατί πρέπει όντως να απαντήσουμε σε ζητήματα που είναι κρίσιμα για τους πολίτες, όπως και αυτού του φίλου που αναφέρατε. Υποθέτω ότι πρόκειται για μια περίπτωση ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί. Δεν είχε μέχρι τώρα αντιληφθεί ότι πρέπει να μπει στην πλατφόρμα. Μπορεί τώρα, δεν ξέρω, δεν μίλησα εγώ, δεν πήρα το ερώτημα. Για να ξέρουν, μπορεί να είναι ένας μεγάλος άνθρωπος ή ένας άνθρωπος που δεν παρακολουθεί την επικαιρότητα πολύ πυκνά, με την έννοια ότι το έχουμε πει χίλιες φορές μέχρι τώρα, αλλά του συνέβη. Μπορεί αναδρομικά να πάρει τα χρήματά του άνθρωπος, να μην τα χάσει. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Περιπτώσεις δηλαδή που ακριβώς επειδή μιλάμε για όλα τα μέτρα, για όλη την γκάμα των μέτρων, επειδή οι πολίτες δεν ήταν εξοικειωμένοι ή δεν έχουν την ίδια επαφή με την πληροφόρηση που έχουν όλοι, υπάρχουν κάποιοι που είτε έκαναν λάθος, είτε εγκαίρως δεν τα χρησιμοποίησαν. Δεν είναι τη στιγμή που τρέχει ένα μέτρο, υλοποιείται μια πλατφόρμα, εύκολο να γίνει αυτή η επικαιροποίηση. Όμως, επειδή αυτά τα συγκεντρώνουμε, τα έχουμε λάβει υπόψη μας και στο σχεδιασμό μας είναι κάποια στιγμή να κάτσουμε κάτω και να πούμε πόσα είναι αυτά. Οπότε, να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν σε μια επόμενη φάση. Καθώς, όπως έχουμε πει την πρώτη στιγμή, τα μέτρα δεν είναι τιμωρητικά, είναι βοηθητικά και υποστηρικτικά προς τους πολίτες. Οπότε, αν κάποιος δικαιούται, θα δούμε θα με κάποιο τρόπο πώς. Άρα, επειδή λέτε ότι το έχετε ξανακούσει, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, σε εύλογο χρονικό διάστημα μια ρύθμιση και για αυτούς που παρέλειψαν να κάνουν τη διαδικασία. Σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την επιστρεπτέα. Πήρε παράταση μέχρι. Είναι ακόμα στον αέρα. Περισσότερες από 600.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση. Για να είμαστε ακριβείς, μέχρι τις 4 η ώρα 617.612 επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση και συνεχίζουν. Οπότε, σε πραγματικό χρόνο η ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε, τηλεθεατές μας. Αυτή είναι η ευχαίρεια που σου παρέχει εξ αποστάσεως συνέντευξη. Έτσι. Να μπορείς να είσαι σε όλες τις πλατφόρμες και να ενημερώνεσαι on time και να ενημερώνεις τους πολίτες. Θα είναι η έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία αφορά τον μήνα Ιανουάριο, και εκεί υπάρχουν μια σειρά από προβλέψεις όπου σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, ως προς την κατανομή των πόρων δηλαδή, καθώς πλέον δεν θα είναι 1.000 το κατώτατο, θα είναι 500 έως 50.000. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση των εσόδων τους, ειδικά όμως για την εστίαση. Καθώς μισό λεπτό, παραμένει το μίνιμουμ 20%, έτσι? Ακριβώς. Αυτό είναι το μήνυμα. Κάποιος μπορεί να έχει 40, 50 πτώση τζίρο, αλλά κάποιος που έχει 15
δεν μπαίνει στην επιστρεπτέα. Ακριβώς, και φυσικά ισχύει και το 50% του μη επιστρεπταίου κομματιού. Και σε αυτή την από το ποσό... επιστρεπταία, μάλιστα. Και... Για την εστίαση λοιπόν, ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που παρέμειναν κλειστοί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, το κατώτατο ύψος της ενίσχυσης πάει στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενο, στα 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις από 1 ως 5 εργαζόμενους, στα 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις από 6 ως 20 εργαζόμενους και στα 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις από περισσότερους από 20 εργαζόμενους. Τώρα το εργαζόμενους όμως πρέπει λίγο να το ορίσουμε. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν και πλήρους απασχόλησης. Και αυτοί που είναι part-time λογίζονται ως εργαζόμενοι. Είναι πολλές. Ναι. Κοιτάξτε τώρα στα μέρη μας. Σε ένα ταβερνάκι στον Αλμυρό, στην Αγχίαλο, σε ένα χωριό του Πηλίου, είναι οικογενειακές οι επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, εκεί πρέπει να είναι δηλωμένοι, αλλά καλύπτονται όλες αυτές οι περιπτώσεις? Δηλαδή, μην δούμε το μεγάλο εστιατόριο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Όχι. Όπως πάντα καλύπτονται, και μάλιστα η αναστολή που δίνουμε προς τους εργαζόμενους δεν έρχεται να κοιτάξει το τι μισθό έπαιρνε ή τι είδους σύμβαση εργασίας είχε. Οπότε μπορεί κάποιος να ήταν part-time, με σύμβαση part-time, ή να είχε χαμηλότερη σύμβαση από τα 5,34 ευρώ που παίρνει στην αναστολή και να παίρνει τα 5,34 ευρώ. Αυτό, ξέρετε, είναι μια βασική ρήτρα και προσήλωση που έχουν όλα τα μέτρα της κυβέρνησης. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω και στο θέμα της ιδεολογικής υπόσταση των μέτρων που έθεσε και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας κριτική σε αυτά. Γιατί όλα τα μέτρα έχουν να στηρίξουν την απασχόληση, έχουν να στηρίξουν τη μεσαία οικογένεια, έχουν να στηρίξουν τους εργαζόμενους όλους. Οπότε, μόνο και μόνο αν δούμε τους δείκτες της ανεργίας, βλέπουμε ότι τον Νοέμβριο ο δείκτης ήταν στο 16,2% το ποσοστό της ανεργίας. Όταν τον μήνα Μάιο που ξεκίνησε η όλη κρίση, τον μήνα νωρίτερα, τον μήνα Απρίλιο, ήταν πάνω από το 16. Οπότε έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε, να συγκρατήσουμε... Αυτό το υποστήριξε προσφάτως και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι παρά το γεγονός ότι βιώνουμε αυτή την ακραία κατάσταση, αλλά λένε πάντα αυτοί οι αριθμοί την αλήθεια. Θέλω να πω, βγαίνουν τα εργατικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα και λένε, τα θυμάμαι τα ρεπορτάζ αυτά και από τα χρόνια της άλλης κρίσης, της οικονομικής, όχι της υγειονομικής. Να λένε 20% μας λέει το κράτος, αλλά εμείς εκτιμούμε την ανεργία στο 35, στο 40. Είναι αρκετή η ανάγνωση αυτών των αριθμών για να αποτυπώσει την αλήθεια? Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται στην ευρωπαϊκή μεθοδολογία. Είναι αριθμοί της Eurostat και της Elstat. Οπότε δεν τους αφισβητεί κάποιος. Είναι από όλους κοινά αποδεκτή. Όπως είναι αποδεκτό ότι το Μάιο του 19 η μηνιαία ανεργία ήταν, σε μηνιαίο επίπεδο η ανεργία ήταν στο 17,2. Τώρα το Νοέμβριο του 20 είναι στο 16,2. Και έχουμε μια τεράστια ύφεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παρόλη την ύφεση έχουμε χαμηλότερη ανεργία από το ότι παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα που βάζουν μέσα τη ρήτρα εξασφάλισης της απασχόλησης, είτε είναι τα μέτρα προς επιχειρήσεις, είτε τα ίδια μέτρα που στηρίζουν τον εργαζόμενο, έχουν αποτέλεσμα. Και αυτό το αναγνωρίζουν φυσικά και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί σε διάφορες εκθέσεις που σχετίζονται με το θέμα. Μάλιστα. Βέβαια, μπορούμε να δείξουμε μια ακαδημαϊκού περιεχομένου συζήτηση για τους δείκτες, αλλά είμαι στην διάθεσή σας και με άλλους πανεπιστημιακούς για την ποιότητα των δικτών ή το περιεχόμενο. Να το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά καταλαβαίνετε, τώρα βράζει το πράγμα για όλα τα υπόλοιπα. Επειδή είναι η τελευταία εβδομάδα, έχω ένα ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση παράτασης για τα τέλη κυκλοφορίας ή είναι τέτοια η πορεία από την πληρώμη των τελών που σας δείχνει ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε νέα παράταση? Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε δώσει ήδη μία παράταση, οπότε ο κόσμος και θέλουμε και εμείς, και δεν περιμένει κάτι άλλο, αλλά θέλουμε και εμείς να ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί ουσιαστικά τα δημόσια δεδομένα, δημοσιονομικά δεδομένα μας είναι συγκεκριμένα, συνεπώς θέλουμε να κλείσει η διαδικασία. Υπάρχει μία δημοσιονομική λογική ότι ουσιαστικά τα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς θα πρέπει να έχουν ληφθεί μέχρι το πρώτο δίμηνο της επόμενης. Οπότε δεν μπορούμε να... Κοιτάξτε τώρα, επειδή το λέτε αυτό, γίνεται κάθε μήνα μια συζήτηση για το υστερούμε σε έσοδα λόγω της κρίσης. Πότε βγαίνει η πολιτεία και λέει, παρά την κρίση που είναι εδώ, υπάρχει, έχει ακουμπήσει τους πάντες,
δεν είναι τόσο μεγάλη η στέρηση όσο περιμέναμε. Υπάρχουν άλλες περίοδοι που υστερούν τα έσοδα. Είμαστε ίσα βάρκα, ίσα πανιά ή είμαστε αρκετά πίσω? Όχι. Γιατί τώρα συμπληρώνεται ένας χρόνος, έτσι. Ήταν μέσα Μαρτίου όταν έγινε το πρώτο lockdown. Έχουμε υστέρηση στα έσοδα, απλώς κάθε φορά προσαρμόζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι στη δημοσιονομική. Με τι και μέσο όρο, κύριε Τριαντόπουλε, είναι έτσι η υστέρηση αυτή? Η υστέρηση στα έσοδα, αν το πάμε σε πραγματικούς όρους, είναι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Μάλιστα. Μάλλον η επίπτωση κάθε φορά, κάθε εβδομάδα έχουμε μία μείωση στα έσοδα, η οποία όμως πολλές φορές έρχεται και καλύπτεται, είναι αναστολές, άρα πρέπει να κλείσουν οι πρώτοι μήνες για να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα, για να βγούμε να πούμε ακριβώς. Μάλιστα. Σίγουρα όμως είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που η αγορά δεν λειτουργεί με τους κανονικούς της ρυθμούς, αντιστοίχως και τα έσοδα από την κατανάλωση θα είναι περιορισμένα. Από τη στιγμή που τα εισοδήματα περιορίζονται, θα είναι μειωμένα και τα έσοδα. Αυτά από τη στιγμή που όλες οι βοήθειες που δίνουμε είναι μη συμψηφιστές, αφορολόγητες, καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει ούτως ή άλλως των πραγμάτων. Εντάξει, είναι πολύ σύνθετο στο να διαμορφώσουμε μια εικόνα καθαρή ακόμη. Πλευρά λοιπόν μία πίεση από τα έσοδα και από την άλλη έχουμε μία αυξητική πίεση στις δαπάνες. Λοιπόν, από αυτό εδώ το βήμα είχατε ανακοινώσει ευχάριστα μαντάτα για τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι επανέρχονται. Σου λέει, θα μας έχει κάτι καλό. Περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του Τριαντόπουλου κάτι για εμάς. Έχουμε κάποια καινούργια πρόβλεψη για τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, κύριε Τριαντόπουλε? Η ευκαιρία που μας δόθηκε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο κλάδο, καθώς είναι ένας από τους κλάδους ο οποίος έχει πληγεί και έχει βοηθηθεί ως ένα βαθμό, αλλά υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες. Ειδικά τα τουριστικά λεωφορεία, όπου καταλαβαίνετε εκεί η κατάσταση, το έχουμε ξαναπεί, είναι αρκετά δύσκολη. Απελπιστική. Συνεπώς, δεν είναι απλώς δύσκολη. Έτσι. Έχουμε δρομολογήσει μία σειρά από παρεμβάσεις ως Υπουργείο Οικονομικών που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Σχετίζονται και... Σχετίζονται και με τα τέλη κυκλοφορίας και φυσικά σχετίζονται και με μία εκκρεμότητα που υπήρχε ως προς την επιδότηση που θα έχουν ανά λεωφορείο. Θα διευθετηθούν μία σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια που υπήρχαν, έτσι ώστε αυτό να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες και κάθε λεωφορείο να λάβει 3.700 ευρώ σαν βοήθεια από το κράτος. Mm-hmm. Και αντιστοίχως να υπάρξει και μία προς τα κάτω προσαρμογή των τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία. 3.700 που θα επιστρέψουν? Όχι. Αυτά θα είναι αφορολόγητα, θα είναι ενίσχυση, θα είναι επιδότηση. Είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα, φαντάζομαι, γιατί την προηγούμενη φορά θυμάμαι ότι υπήρξε αυτή η ανάγκη για διευκρίνηση. Και όπως δεν έγινε... θα υποχρεούνται και ρύθμιση κιόλας. Μάλιστα. Σε περίπτωση θα απαντήσουν τις οφειλές. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας? Ήδη έχει έρθει νωρίτερα η έκτη επιστρεπτέα. Αυτό που διακινείται στην αγορά είναι, και μάλιστα, άντε μην πω σε ποιον υπουργό αποδίδεται, πάντως είναι του δικού σας υπουργείου, αλλά δεν είναι η κορυφή του υπουργείου, ότι τα χρήματα τελειώνουν. Και μια από τις εισηγήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση προς τους ειδικούς είναι να δει προσεκτικά την επανέναρξη της οικονομίας και στις περιοχές που έχει κλείσει η οικονομία, βεβαίως με την ευχή όλων να μην έχουν αλλάξει δραματικά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε Τριαντόπουλε? Εμείς από την πλευρά μας ως οικονομικό επιτελείο, αφού γκραζόμαστε και αναλύουμε τις τάσεις στην αγορά. Φυσικά όταν μας τεθεί το ερώτημα, είμαστε αυτοί που θα υποστηρίξουμε ότι η αγορά θα πρέπει να λειτουργεί. Να λειτουργεί έτσι ώστε και να παράγει η οικονομία, να κινείται το χρήμα, να υπάρχει κατανάλωση, να αρχίσει όσο είναι δυνατό, όσο είναι εφικτό με τις δυσκολίες που υπάρχει, να υπάρχει ένας κύκλος οικονομικός που να είναι σε μία ροή. Αυτό δυστυχώς περιορίζεται από τα υγειονομικά δεδομένα. Εμείς από την πλευρά μας, επειδή είμαστε σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς, θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο όσο μπορεί να λειτουργεί η αγορά για την οικονομία. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο το κομμάτι τόσο το δημοσιονομικό, είναι και το
μακροοικονομικό. Στα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας, φυσικά, όσο εξελίσσεται μια κατάσταση, τόσο και οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά αυξάνονται και αυτές. Έχουμε καταφέρει όμως να διασφαλίσουμε διάβλους χρηματοδότηση από το εξωτερικό, που ανέφερα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, η οποία είναι αποτέλεσμα της συνέπειας που δείχνουμε στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν έχει περάσει μια αξιολόγηση της χώρας από τους θεσμούς που να υπάρχει κάποιος αστερίσκος. Αυτό λοιπόν είναι ένα χρήσιμο ζητούμενο, το οποίο αποτιμάται πολύ θετικά. Αυτό τι καταφέραμε. Να πούμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Τριαντόπουλε, ότι όσο τρέχουν όλα αυτά, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά με τον κύριο Τριαντόπουλο, γιατί έβγαινε μόλις από μια τέτοια σύσκεψη, ότι τρέχουν οι αξιολογήσεις. Δηλαδή, οι καλοί μας δανειστές, δεν το λέω ειρωνικά, αυτοί μας κράτησαν όρθιους, συνεχίζουν τις αξιολογήσεις. Δηλαδή, δεν λένε, α, ο κόσμος όλος δοκιμάζεται από την πανδημία, σας αφήνουμε να κάνετε του κεφαλιού σας ό,τι εσείς νομίζετε, πάρτε λεφτά από εδώ, να τα πάτε εκεί, να μην μας πληρώσετε. Αυτά είναι ανεξάρτητα. Οι αξιολογήσεις συνεχίζονται. Το λέω για να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει σταματήσει η ροή αυτών των διαδικασιών. Ελάτε, για να κλείσουμε με αυτό. Αυτό είναι το χρήσιμο κομμάτι. Γιατί όταν κάποιος σε δανείζει, θέλει να ξέρει ότι θα πάρει έγκαιρα τα χρήματά του πίσω. Και πώς θα τα πάρει αυτά, αν εσύ κάνεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εκείνες που θα σου επιτρέψουν να αξιοποιήσεις τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης γρήγορα και να μπει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οπότε, από τη στιγμή που εσύ προχωράς μεταρρυθμίσεις, βάζεις γερά θεμέλια για την επόμενη μέρα της πανδημίας ότι θα πετύχεις υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα, τι, θα μπορείς με ευκολία να έχεις τα δημοσιονομικά δεδομένα εκείνα που θα σου επιτρέψουν να αποπληρώνεις τα χρέη σου αυτούς που θα σε δανείζουν τώρα τη δύσκολη στιγμή. Καλή εβδομάδα και καλά κουράγια. Γεια σας, κύριε Τριαντόπουλε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Καλά.